Όσο έβλεπα βέβαια ότι είχε απήχηση, κάτι που έχει εγκαταλειφθεί καιρό ηχητικά να αρέσει σε κάποιους στα γλέδια, όσο έβλεπα θετικά ότι κάποιος το παίρνει θετικά και διασκεδάζει με αυτό, τόσο μου έδινε περισσότερη δύναμη και θάρρος να ψάχνω περισσότερο. Έτσι δημιουργήθηκε και εξωτερική μου εμφάνιση. Καταγράφοντας κάποιους ανθρώπους, θαυμάζοντας κάτι σε κάποιον ο οποίος είχε ένα ωραίο μουστάκι και μια ωραία εμφάνιση, το έκανα δικό μου. Αυτό οφειλόταν βέβαια στο ότι έμενα και στην Αθήνα και θα έπρεπε να είμαι πιο κοντά. Τα συναισθήματά μου λέγανε ότι θα πρέπει να είμαι πιο κοντά στο που θέλω να είμαι. Η ωραία εμφάνιση σε βοήθησε, την αλήθεια σου θέλω. Εννοείται στην αρχή όχι, ίσως τώρα. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο. Στο να ζω στην Αθήνα και να είναι η εμφάνισή μου έτσι. Από τη δουλειά μου που είχα τότε. Τραπεζικός υπάλληλος. Ναι, ναι, με έχει στην καθημερινότητά μου. Και εγώ τον Αντώνη κάτι. Ό,τι θέλει. Τότε που ήσουν τραπεζικός υπάλληλος και ήσουν στην Αθήνα. Ναι. Ασχολιώσουν με τη μουσική έτσι όπως και τώρα. Βέβαια, βέβαια. Από 15 ετών. Επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Και έπαιζες εδώ. Και κάτω. Και στην Κρήτη. Απλώς έμενες εδώ μόνιμα. Βέβαια. Όντας στην τράπεζα. Βέβαια. Και πήγαινα για τα γλέδια με το Σαββατοκύριακο ή όποτε χρειαζόταν. Εδώ βέβαια είπε μια μεγάλη αλήθεια. Είπε ότι εδώ του ήταν πιο δύσκολο να είναι έτσι, ενώ στην Κρήτη αυτό τον διευκόλυνε. Δηλαδή, εδώ ουσιαστικά είναι σαν να λειτουργούμε ρατσιστικά, σαν έναν άνθρωπο που φοράει αυτό που τον εκφράζει, που είναι η πατρίδα του. Όχι, υπήρχε πάντα και θαυμασμός, υπήρχε όμως και κριτική. Και η περιέργεια ουσιαστικά και κριτική. Βέβαια θα πω ότι και πριν λίγα χρόνια και στην Κρήτη δεν ήταν πολύ αυτολογική εμφάνιση αυτή, τουλάχιστον στις μεγαλοπόλεις. Ναι, ναι. Σωστό. Αυτή τη στιγμή, γιατί γενικώς στην παράδοση, καλώς ή κακώς, την κρατήσαν οι άνθρωποι της υπαίθρου. Και τη μουσική μας, και την κουζίνα μας, και όλα αυτά. Τώρα έχει εξαπλωθεί και είναι πολύ ευχάριστο ότι και μέσα στις πόλεις βρίσκουμε και καλή κουζίνα. Σε σπίτια μιλάω, όχι μόνο σε μαγαζιά. Και ανθρώπους έτσι πολύ εκφραστικούς στο πρόσωπό τους είναι ο κριτικός που θυμόμαστε. Ποια είναι η οικογένειά σου, η μαμά, ο μπαμπάς, ποιος ασχολούνταν με τη. Κανείς, απλά ο μπαμπάς, έχοντας φύγει από πολύ μικρός από τα Χανιά. Από την Κρήτη, κράτησε πάρα πολύ τη μουσική παράδοση και γενικώς συνήθειες, ήθη και έθιμα. Και αυτός μας σώθησε και στο χορό και στη μουσική. Έχεις άλλα δύο αδέλφια. Έχω άλλα τρία αδέλφια. Είμαστε τέσσερα αγόρια. Είστε μπαμπά. Τέσσερα αγόρια. Ναι. Έχεις κι άλλον ένα αδερφό που είστε δίδυμοι. Ο αδερφός μου. Μοιάζεται πολύ. Όχι, δεν μοιάζομαι καθόλου. Δεν μοιάζετε. Όχι. Δεν μοιάζομαι. Εξωτερικά δεν μοιάζομαι. Ναι. Να μουσικός ήταν ένας άλλος, είναι. Ο αδερφός μου δίδυμος. Ξεκινήσαμε μαζί τα πρώτα μαθήματα. Παίζει ραούτο. Τι κρατάς, κάθε φορά που κουβαλάς κομμάτι της πατρίδας σου, τι συναισθήματα κουβαλάς.